Η υπομονή έφτασε στα όρια της στα Καλέσα, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος της τοπικής κοινότητας απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για τη σωστή σήμανση των δρόμων. Πίσω βλέπουμε τη σήμανση η οποία είναι απαρχαιωμένη, τουλάχιστον 35 ετών. Είναι ντροπή για τα Καλέσα να έχουμε μια τέτοια εικόνα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από τον κεντρικό δρόμο Γαζίου προς τα Καλέσα δεν υπάρχει καθόλου σήμανση που να ορίζει την ταχύτητα, το όριο της ταχύτητας σε διάφορα επικίνδυνα σημεία του δρόμου. Όπως επίσης δεν υπάρχουν πινακίδες που να ορίζουν τις στροφές. Εδώ έχουμε μια στροφή επικίνδυνη, εκεί έχουμε μια στροφή επικίνδυνη. Δεν υπάρχει σήμανση πουθενά. Σε όλο το δρόμο από το Γάζι να βγεις απάνω δεν υπάρχει πουθενά σήμανση. Και στη διακλάδωση έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πάνω Καλέσα, κάτω Καλέσα και κινδυνεύω εγώ κάθε μέρα να με σκοτώσουν που βγαίνω από το δρόμο τον παράλληλο που είναι όπως ανεβαίνουμε αριστερά. Έχουν προτεραιότητα το πάνω χωριό, έχει στόπ το κάτω χωριό. Όπως βγαίνω λοιπόν εγώ απάνω δεν έχει ορατότητα από τα πάνω Καλέσα και βρίσκομαι στη μέση του δρόμου κάθε μέρα. Από το 2017 έχω στείλει έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, χωρίς ωστόσο να έχω απτές απαντήσεις. Παρότι έχει δημιουργηθεί δωρεάν κοινοτικό πάρκινγκ, ελάχιστοι το χρησιμοποιούν, προτιμώντας να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους δεξιά και αριστερά των δρόμων, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των οχημάτων. Που σαν να μην φτάνει αυτό, διασχίζουν το χωριό αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες. Τρέχουν πάρα πολύ, έχει διαπιστωθεί και πολλές φορές κάνουμε και παρατηρήσεις εμείς που μένουμε έτσι εδώ. Ο δρόμος από το Γάζι να ανέβουμε πάνω είναι στενός, αλλά και μέσα στο χωριό η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, ενώ υπάρχει ένα πάρκινγκ το οποίο έχει φτιάξει ο Δήμος, δεν το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όπως πρέπει και να λειτουργεί όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι πολύ στενοί με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ειδικά το καλοκαίρι τώρα που τα παιδιά παίζουν με τα ποδήλατά τους, με τα πατίνια τους, λόγω των διακοπών, είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Το καλοκαίρι κινδυνεύουν τα παιδιά, το χειμώνα οι αγρότες που αναγκάζονται να διασχίζουν τις ιρλανδικές διαβάσεις για να φτάσουν στις περιουσίες τους, σημεία τα οποία είναι απροσπέλαστα σε περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων. Μετά το συμβάν του Γεροποτάμου, αποφασίσαμε και βάλαμε και στα 4 σημεία πινακίδες, ούτως ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος ότι περνάς απέναντι με δική σου ευθύνη. Είναι πολύ επικίνδυνα τα σημεία αυτά, διότι το ποτάμι βγαίνει πολύ ψηλά και το κακό δεν θέλει αρκετή ώρα για να γίνει. Ξανά παράκληση προς την περιφέρεια Κρήτης να έρθει να τα δει τα 4 σημεία αυτά και να φτιάξει γεφύρια ούτως ώστε οι αγρότες να περνάν με ασφάλεια απέναντι. Μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε να υπάρξει μέρημνα για το συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε στείλει και έγγραφο στην περιφέρεια.